Έχουμε να πούμε αρκετά για το χθεσινό μάτς. Πρώτα όμως θα τα συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας. Πάμε να πάρουμε μια προπονητική άποψη, έτσι, μια προπονητική ματιά του χθεσινού ντέρμπι με έναν άνθρωπο ο οποίος, αν και έχει φύγει εδώ και αρκετά χρόνια από τον σύλλογο, παραμένει αρκετά αγαπητός στις τάξεις του, και ο λόγος γίνεται για τον Τάσο Θεό, ο οποίος μέσα σε 10 μέρες κατάφερε να βρεθεί από την Αθήνα στη Γερμανία και με γερμανικό αέρα χθες στο Κλεάνθης Βικελίδης. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο, και σε εσάς και στον κόσμο που παρακολουθεί την εκπομπή σας. Σου είχε λείψει, νομίζω, αρκετά το Βικελίδης, και κυρίως η ατμόσφαιρα που βίωσες και εσύ από τις κερκίδες. Ναι, σίγουρα. Μετά από σχεδόν 5 χρόνια, όταν είχα φύγει από τον Άρη, 5 χρόνια στον Ολυμπιακό, έζησα ξανά τις παλιές καλές στιγμές του Άρη στην Ευρώπη και στα μεγάλα ντέρμπι. Και σε αυτόν τον βαθμό πολλά συγχαρητήρια στον κόσμο που ήταν μια, γιατί γύρισα και από Γερμανία, μια ευρωπαϊκή παράσταση όσον αφορά όλες τις συνθήκες του παιχνιδιού. Και το θέαμα, θα έλεγα, ήταν σε καλό επίπεδο. Και χωρίς να συμβεί το παραμικρό κιόλας, αυτό είναι, νομίζω, έτσι ακριβώς, πολύ το σημαντικό. Μια γιορτή του ποδοσφαίρου όπως πρέπει να γίνεται και να γίνεται σε όλα τα παιχνίδια και να συνεχιστεί, και φυσικά το ελληνικό πρωτάθλημα και ο ελληνικός φιλάθλος κόσμος το χρειάζεται και το θέλει, πιστεύω, γιατί ο Άρης έδειξε το παράδειγμα πώς γίνονται μεγάλα παιχνίδια, που να ιτηθεί και η ομάδα και να μην συμβεί το παραμικρό και ο κόσμος να φύγει ήρεμα. Είναι ένα παιχνίδι, κάποιος θα κερδίσει, αλλά το σημαντικότερο είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου που απολαμβάνει ο κόσμος που θα βρεθεί στις κερκίδες και θα φύγει ξανά στο σπίτι του. Μιας που ανέφερες και την ατμόσφαιρα του κόσμου και την πολύ ωραία συμπεριφορά του παρά την ήττα, θα ξεκινήσουμε από το τέλος και από το χειροκρότημα στην ομάδα. Νομίζω ότι και αυτό ήταν μια από τις στιγμές του χθεσινού αγώνα. Παρά την ήττα. Φυσικά, ο κόσμος είναι ο καλύτερος κριτής, λέμε, οι προπονητές, οι παίχτες, όλοι, ναι, οι παράγοντες. Αυτός είναι που έχει το αλάνθαστο κριτήριο. Χειροκρότησε την προσπάθεια, η ομάδα πάλεψε, έτρεξε, έβγαλε καλά στοιχεία μέσα στο παιχνίδι, αλλά το παιχνίδι κρίθηκε, πιστεύω, στις λεπτομέρειες, ίσως στην εμπειρία, είτε στο καλύτερο ρόστερ, στο κομμάτι και στο οικονομικό και στο πιο δεμένη ομάδα, ο ΠΑΟΚ είναι πιο πολλά χρόνια μαζί. Άρα ο κόσμος αναγνωρίζει ότι η ομάδα πάλεψε και κρίθηκε το παιχνίδι στα σημεία, στην ατυχία, στις συγκυρίες του παιχνιδιού. Άρα το μόνο ευχάριστο είναι αυτό, ότι επιβραβεύει την προσπάθεια των παιδιών στο παιχνίδι αυτό. Και νομίζω ότι ο κόσμος αναγνώρισε, πέραν όλων των άλλων coach, ότι το γεγονός ότι η διαφορά στα ποσά και στο budget των δύο ομάδων δεν αποτυπώθηκε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, σε ένα ντέρμπι με δύο ομάδες που μπορεί να διαφέρουν στους αριθμούς, αλλά βάσει της χθεσινής εικόνας δεν υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Δεν υπήρχε η διαφορά ήταν υπέρ του Άρη στο αγωνιστικό. Στο αγωνιστικό. Γεια σου, Χρυσάνθη. Τι γίνεται? Πήγα τώρα από το παράθυρο. Έχω ένα σε δύο χρόνια, θα έλεγα. Πού να δεις πως αδυνάτησα. Σημαντικό. Σίγουρα, όσοι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, ξέρουμε και γνωρίζουμε ότι δεν παίζουν, φυσικά παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά όταν είσαι μια ομάδα σωστά δομημένη, μια σωστή οικογένεια, μπορείς να ανταποκριθείς και να κερδίσεις και τέτοια μάτς. Και αν κέρδιζε ο Άρης, που πιστεύω στις λεπτομέρειες κρίθηκε, θα ήταν σε μεγάλο ποσοστό από την λειτουργία της ομάδος, από την έδρα του Χαριλάου. Όλα αυτά είναι συν, που να μπορείς να κερδίσεις τέτοια παιχνίδια που πάντα υπάρχει ένα φαβορί. Όλοι, να μην κρυβόμαστε, ξέραμε ότι υπάρχουν ήταν το φαβορί, λόγω ότι είναι πιο έτοιμη ομάδα, πιο έμπειρη ομάδα, πιο μεγάλο budget. Όλα αυτά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι ήταν υπέρ του ΠΑΟΚ. Αλλά είδαμε μέσα στο γήπεδο, μέσα στις γραμμές που λέμε, 11-11, ότι ο Άρης μπορούσε να πάρει το παιχνίδι. Νιώθει κάπως αδικημένος από αυτό το match. Ίσως η ισοπαλία να ήταν το πιο, με την έννοια, δίκαιο αποτέλεσμα, αλλά στο ποδόσφαιρο είναι αυτό που μένει στο τέλος. Στο τέλος κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Στα σημεία ήταν πιο τυχερός στις συγκυρίες του παιχνιδιού, γιατί ήταν ένα παιχνίδι που, όσοι το είδαμε και από κοντά μας, κάθε στιγμή ήταν ενδιαφέρουσα.
εναλλαγές στο σκορ. Είχε γρήγορα αλλαγή ο προπονητής του Άρη για να ανταποκριθεί σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Προηγήθηκε στο σκορ. Το χαμένο πέναλτι πιστεύω ήταν πολύ σημαντικό, γιατί σε εκείνο το χρονικό σημείο και έτσι όπως ήταν το παιχνίδι, όπως το βλέπαμε, πιστεύω ότι θα έγινε προς την πλευρά του Άρη. Αλλά αυτό λένε με υποθέσεις, και στο ποδόσφαιρο οι υποθέσεις ξέρετε ότι τις αφήνουμε στην άκρη. Αλλά όλα αυτά τα σημεία ήταν σημαντικά για την έκβαση του παιχνιδιού. Πάντως, Τάσο, πόσο δύσκολο είναι για έναν προπονητή να ακούει τα πάντα εκ του αποτελέσματος? Δηλαδή, είναι αυτό που είπες. Έχασε το πέναλτι ο Γιουνές σε ένα μάτς που πήγαινε να το πάρει ο Άρης και γύρισε ανάποδα το παιχνίδι τελείως. Και αυτομάτως οι επιλογές αυτές που θα λέγαμε όλοι ότι δικαιώνουν τον προπονητή έγινε το αντίθετο. Όχι, δεν έβαλες αυτόν, όχι, βάλε τον έναν, όχι, γιατί έβαλες τον Ασλίδη, γιατί δεν έβαλες εκείνον. Και την ίδια στιγμή ο άλλος ο προπονητής έχει στη γραμμή της αλλαγής τον Καρέλη να μπει ο Πρίγιοβιτς. Και 30 δευτερόλεπτα πριν τον βγάλει, βάζει τον γκολ. Και στεκόμαστε, πρόσεξε. Λέμε ο Λουτσέσκου, ο κατακτητής του ένα άλλο, που είναι καλός προπονητής, δεν είπε κανείς το αντίθετο, έτσι. Αλλά δες τώρα, μια μικρή συγκυρία, πώς διαμορφώνει. Γιατί δεν μπορούμε όμως να δούμε την πραγματικότητα και με ρεαλισμό να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση? Πολύ σωστά, γι' αυτό και πρέπει να μιλάμε εμείς που είμαστε στον χώρο και οι προπονητές ακριβώς αυτά που συμβαίνουν στο γήπεδο. Γιατί θα προσθέσω εγώ και ο Άρντα, αν έμπαινε το πέναλτι, θα κατακρινόταν ο Λουτσέσκου, γιατί έπαιξε ο Άρντα που ήταν ανέτοιμος, που έχει δημιουργήσει 1000 προβλήματα. Και τώρα μετά το αποτέλεσμα μπορούμε να πούμε ότι ο Άρντα βοήθησε στο παιχνίδι. Βρε μελαχρινάκι και την πιντάει. Να γυρίσει το παιχνίδι. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό, να σταθούμε ότι η ομάδα προσπάθησε, ο προπονητής, παρόλο που σε τέτοιο κρίσιμο παιχνίδι έπρεπε να διαχειριστεί μια γρήγορη αλλαγή και ένα σημαντικό παίχτη, και με το να προηγηθείς, να σε ισοφαρίσει ο ΠΑΟΚ μέσα στην έδρα σου, να διαχειριστείς τις συνθήκες, και φυσικά να μην ξεχνάμε, γιατί λέμε το budget, ότι ο Άρης είναι μια καινούργια ομάδα. Επέστρεψε στην Αλφα Εθνική μετά από καιρό. Το ρόστερ στήθηκε πριν λίγους μήνες. Όλα αυτά δεν είναι υπέρ της ομάδας του Άρη, ενώ ο ΠΑΟΚ γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι μια δομημένη ομάδα εδώ και αρκετά χρόνια, που δεν έκανε σχεδόν καμία μεταγραφή, μία, δύο, τρεις μεταγραφές. Άρα είναι αυτά συν για την ομάδα, για τον προπονητή, να διαχειριστεί τέτοια παιχνίδια, γιατί εκεί χρειάζεται τη διαχείριση και του προπονητή, αλλά και της προσωπικότητας των παιχτών. Και να μην γελιόμαστε, ο ΠΑΟΚ έχει παίχτες, γιατί βρέθηκα και στο Καραϊσκάκη ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, που ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος, αλλά κέρδισε στο τέλος ο ΠΑΟΚ. Αυτά τα παιχνίδια πολλές φορές κρίνονται στη λεπτομέρεια, αν θα πει το πέναλτι, αν χτυπήσει η μπάλα στο δοκάρι, αλλά και οι παίχτες μέσα πώς θα διαχειριστούν ένα τέτοιο παιχνίδι που δεν είσαι καλός ή που θα βρεθεί μια ευκαιρία, που βρέθηκε μια ευκαιρία ο Πρίγιοβιτς, και το πέναλτι, ενώ σε όλο το χρονικό σημείο του παιχνιδιού πιστεύω ότι όσοι είμαστε στο γήπεδο δεν εντυπωσίασε ο Πρίγιοβιτς, αλλά βρέθηκε την κατάλληλη στιγμή ώστε να πάρει το παιχνίδι για την ομάδα του. Και εκεί λέμε ότι είναι η προσωπικότητα του παίχτη, η εμπειρία και η κλάση του. Έτσι είναι. Θεωρείς ότι ο Άρης, γιατί αναφέραμε τον τραυματισμό του Βέλεθ ή το πέναλ του Γενές ως τις δύο καθοριστικές φάσεις που έκριναν σε μεγάλο βαθμό και το παιχνίδι για τον Άρη. Θεωρείς ότι ίσως για τον Άρη το μάτς κρίθηκε σε μικρότερο βαθμό εκεί στο ξεκίνημα, που κάνει γρήγορα το 1-0 και ενώ έχει το momentum ο ίδιος δεν το εκμεταλλεύεται, γιατί υπάρχει και μια πολύ καλή στιγμή στο 12, δεν τη θυμούνται πολύ, με το Γιουνές να έχει την μπάλα να κάνει το σουτ και την κοινή με συγχωρείς, και το Γιουνές να περιμένει μόνος του. Ίσως και εκεί ο Άρης λίγο δεν το διαχειρίστηκε σωστά. Σίγουρα είναι αυτό που λέμε, ότι ο Άρης έπρεπε να εκμεταλλευτεί την έδρα του, τον κόσμο του, την ατμόσφαιρα, και το εκμεταλλεύτηκε αυτό σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Αντιθέτει, ο ΠΑΟΚ έπρεπε να τη διαχειριστεί αυτό, και φυσικά ο κ. Λουτσέσκου και ο κάθε προπονητής που ήταν στον ΠΑΟΚ δεν το θέλει αυτό με τίποτα, να βρεθεί από τα πρώτα λεπτά σε τέτοιο γήπεδο, με τέτοια ατμόσφαιρα, σε ένα τοπικό ντέρμπι, να βρεθεί πίσω στο σκορ.
Σίγουρα με προποθέσεις λέμε ότι αν και ήταν δύσκολη φάση γιατί ήταν πολύ μπροστά ο Ντικίνη για μένα, ναι. Οπότε και σε εκείνο το χρονικό σημείο και έτσι όπως είναι, είναι δύσκολα να... Τάσο, ωραία δεν το λέμε όμως. Δεν βλέπεις. Σπάστη ρε στο Γιούνες, μόνος του είναι ρε, δεν τον βλέπεις. Δεν είναι ωραίο. Έχει εγώ απέξω, ναι, αλλά δεν είναι. Δεν είναι εύκολο και δεν πολλές φορές εκείνη τη στιγμή βρίσκεσαι μέσα στην περιοχή και έχεις το πλεονέκτημα, γιατί αν έπαινε γκολ... Ο Πρίγιοβες δεν βγήκε μόνος του με τον Κουέστα. Ναι, έτσι ακριβώς. Ο Πέλκας δεν έκανε πλασέ πάλι μόνος του με τον Κουέστα. Αυτό δεν το βλέπουμε που το σώσαμε. Θα μπούμε σε συζήτηση που εντάξει δεν είναι ποδοσφαιρική και αν, και αν έσπαγε, αν έκανε το σουτ. Αυτά είναι για τον απλό κόσμο και για να συζητάνε μετά το παιχνίδι το τι έγινε. Εμείς μένουμε, εγώ προσωπικά παρακολούθησα το μάτς από κοντά, ότι ο Άρης επανήλθε. Βλέπεις τα μάτς και τους μεγάλους αντιπάλους, μεγαλύτερο μπάτζετ και με χρόνια στη Super League. Τα παιδιά προσπάθησαν, είχαν μια πολύ καλή εμφάνιση. Στις λεπτομέρειες κρίθηκε το παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι έχει η ομάδα να πρωταγωνιστήσει και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, διότι η περσινή χρονιά ήταν μάθημα για τον ΠΑΟΚ και κοιτάει τα επόμενα παιχνίδια με καλύτερη ψυχολογία. Όταν παίρνεις τέτοια παιχνίδια, σίγουρα και οι παίχτες αποκτούν μεγαλύτερη ψυχολογία για τη συνέχεια. Μια ψυχολογία που θεωρείς ότι αυτή τη στιγμή είναι αυτό που χρειάζεται και ο Άρης, δηλαδή ένα-δύο αποτελέσματα ψυχολογίας και ειδικά τώρα στα δύο τερί που ακολουθούν, τα οποία αν έρθουν είναι ικανά για να αντιστρέψουν και εντελώς το κλίμα και την κατάσταση. Νίκο, επειδή βρέθηκα και στη Νέα Σμύρνη, ναι. Και όπως είχα τονίσει, είναι καινούργια ομάδα και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον προπονητή του Άρη. Κάτι τι συγχαρητήρια, τον ξεφωνίζουμε τον προπονητή. Έχασε. Όχι. Έσαι μια πολύ καλή ομάδα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πρέπει και οι παίχτες και ο προπονητής ακόμα να μάθουν και το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό μην το ξεχνάμε. Προσαρμογή. Άλλη έδρα έχει Νέα Σμύρνη, προσαρμογή. Άλλη Ξάνθη, τα Γιάννενα που έχασε η ομάδα. Όλα αυτά πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα και ο προπονητής και οι παίχτες να μπορούν να ανταποκριθούν. Αυτή τη στιγμή η εικόνα του Άρη βλέπουμε όλοι, πιστεύω η Ελλάδα, αναγνωρίζει ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα που στήθηκε σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Από εδώ και πέρα όμως πρέπει να αρχίσει να παίρνει και αυτό που δικαιούται μέσα στο γήπεδο. Γιατί και στην Εσμήνη που βρέθηκα έφυγε με 0 βαθμούς. Που τουλάχιστον πάλι ναι. Θα λέγαμε έπρεπε να πάρει την ισοπαλία. Που και σε εκείνο το παιχνίδι, αλλά και σε αυτό με τον Μπαζιάν, επειδή έκανε λόγο για λεπτομέρειες με τον ΠΑΟΚ, και σε εκείνα τα δύο μάτς, πάλι ήταν οι λεπτομέρειες που στήριξαν στον Άρη. Σίγουρα, σε εκείνο το παιχνίδι, πάμε πίσω λίγο, δεν είχε τέτοιες φάσεις του παιχνιδιού όπως το πέναλτι ή όπως ο τραυματισμός. Απλά είχε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν πιεστικός ο Άρης, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο βρέθηκε ίσως πίσω στο σκορ και άσκησε μεγάλη πίεση στον αντίπαλο. Όσοι ήμασταν στο γήπεδο λέγαμε πότε θα ισοφαρίσει ο Άρης και πότε μετά αν θα ισοφάριζε θα έπαιρνε το μάτς. Αλλά δεν έγινε ποτέ αυτό και έφυγε χωρίς βαθμούς και από το γήπεδο του Πανιωνίου. Το θέμα πλέον είναι η ομάδα να δείξει μια... ο κόσμος βασικά να δείξει υπομονή, η ομάδα να συνεχίσει τη δουλειά. Έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά του το πρωτάθλημα για τον Άρη και το υλικό το οποίο διαθέτει αυτή τη στιγμή η ομάδα νομίζω ότι δημιουργεί αισιοδοξία ότι θα δούμε κάτι καλύτερο, κάτι πολύ καλύτερο και πιο αποτελεσματικό για να χρησιμοποιήσω και μια έτσι πιο σωστή λέξη στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Για να ξεφύγουμε... Που είναι δύσκολη από εδώ και πέρα, ναι. Διότι εντάξει, τελείωσε αυτό το μάτς. Τώρα πρέπει να διαχειριστεί η ομάδα, προπονητής στα επόμενα μάτς και να αρχίζουν να παίρνουν και τα αποτελέσματα για να είναι και ικανοποιημένοι και ο κόσμος που λέει ο Χρήστος, αλλά και η ψυχολογία της ομάδος, γιατί δεν είναι εύκολο το ελληνικό πρωτάθλημα. Το ελληνικό πρωτάθλημα έχει βελτιωθεί για μένα, έχει αξιόλογες ομάδες, σε παρακολουθούν οι αντίπαλοι, αρχίζουν να μαθαίνουν το παιχνίδι του Άρη και τους παίχτες ξεχωριστά, γιατί κάποιοι παίχτες δεν είναι γνωστοί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άρα θέλει ανάλογη διαχείριση και από την ομάδα να μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε μάτς ξεχωριστά, που το κάθε παιχνίδι έχει την ιδιαιτερότητά του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για να ξεφύγουμε λίγο από το Άρη, και επειδή προσφάτως έκλεισες και ένα μεγάλο κεφάλαιο της προπονητής σου καριέρας με τον Ολυμπιακό, η επόμενη μέρα για τον Τάσο Θεό τι περιλαμβάνει?
Ναι, σίγουρα μετά από 5 χρόνια και μια πιστεύω αξιόλογη δουλειά και από το κομμάτι δικό μου αλλά και τη τεχνογνωσία που πήρα από τον Ολυμπιακό, θέλω λίγο να ξεκουραστώ γιατί ήταν λίγο απότομο με τις καινούργιες αλλαγές που έγιναν στο κομμάτι των Ακαδημιών και με την έλευση του κ. Ρικάρδο Πέρες στον Ολυμπιακό. Να ξεκουραστώ λίγο, να επιμορφωθώ λίγο, γι' αυτό πήγα στη Γερμανία. Παρακολούθησα, πήγα στο Παναγιώτη Ρέτζο που τον είχα και 3 χρόνια στον Ολυμπιακό. Παρακολούθησα προπονήσεις της Μπάγερ Λεβερκούζεν, της Ακαδημίας της Στουτγκάρδη και της Χέρτα Βερολίνο, να δω και τη δικιά τους τεχνογνωσία. Σίγουρα στο κομμάτι υποδομών και δομής ολόκληρου του κλαμπ έχουν ξεφύγει και έχουν καλύτερες συνθήκες από εμάς. Αλλά και εμείς σαν χώρα δεν εστερούμε ούτε σε ταλέντο ποδοσφαιρικό, αλλά ούτε και στο κομμάτι λειτουργίας της ομάδος από στο αγωνιστικό κομμάτι μιλάω εγώ. Απλά θέλει σωστή δομή και καλύτερες συνθήκες για τους προπονητές και για τους παίχτες που δουλεύουν στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και φυσικά αυτό θα το δούμε ότι πολλοί Έλληνες παίχτες, όπως και ο Δόνης που είναι στην Τουγκάρδη, αλλά και πιο μικροί, που έχω ήδη και στη Χέρτα, υπάρχει ένα Ελληνόπουλο, δεν θυμάμαι το όνομά του, υπάρχουν παντού Έλληνες που διακρίνονται και παίζουν όταν δουν κατάλληλες συνθήκες. Πρέπει να στηρίξουμε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, να τον δώσουμε όμως και βοήθεια από κομμάτι τεχνογνωσίας και λειτουργίας γενικά όλης της ομάδας και να μην απαξιώνουμε το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και να τονίσω και τους Έλληνες διαιτητές, γιατί εντάξει βλέπουμε και τους ξένους διαιτητές, αλλά και οι Έλληνες διαιτητές για μένα είναι αξιόλογοι, απλά χρειάζονται και αυτοί, σωστό γι' αυτό, αλλά θέλουν και αυτοί την υπομονή και τη σωστή λειτουργία. Τάσο, για να μιλάμε ειλικρινά, τι να κάνουν οι Έλληνες διαιτητές όταν οι ενώσεις, η ΕΠΟ, η ΚΕΔ, όλα αυτά είναι μια αλυσίδα και δέχονται συγκεκριμένες πιέσεις. Εδώ τώρα έχει ξεφύγει η κατάσταση. 52 ενώσεις εκλέγουν την ΕΠΟ, η οποία ΕΠΟ βάζει την ΚΕΔ. Η οποία ΚΕΔ ελέγχεται από έναν ξένο ο οποίος μπορεί να αυτό. Τι να κάνει και ο διαιτητής, ο οποίος ξέρει, είναι αυτό το αλυσφαιρί στο ελληνικό, μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Ξέρει ότι αν δεν σφυρίξει έτσι όπως πρέπει να σφυρίξει, δεν θα σφυρίζει του χρόνου. Άρα, τι απέτηση να έχω εγώ από αυτό, να σου πω κάτι, είναι τροχός της άμαξας ο διαιτητής. Να επικεντρωθώ στο κομμάτι ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο χρειάζεται καλύτερη δομή και βοήθεια από όλους τους παράγοντες, για να το τονίσω αυτό, είτε είναι στις ομάδες, είτε είναι στο κομμάτι του ελληνικού ποδοσφαίρου, και να αξιοποιηθούν καλύτερα οι παίχτες στο ελληνικό ποδόσφαιρο και αυτοί που βοηθάνε στο ελληνικό ποδόσφαιρο να γίνει πιο αξιόλογο και πιο να φτάσει δηλαδή στα ευρωπαϊκά κλαμπ. Μάλιστα. Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια και πίσω στο εξάμεινο. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Αυτά λοιπόν από τον Τάσο Θεό, ο οποίος έχει σηκώσει ένα πρωτάθλημα με την ΚΑΠΑ 17 του Άρη, μην το ξεχνάμε.